Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που δεν είναι ακριβώ πρόγραμμα, γιατί νομίζω με τη λέξη πρόγραμμα υποτιμάμε αυτό το πολύ μεγάλο, το τεράστιο εθνικό έργο. Με αυτό λοιπόν την εθνική υποδομή που δημιουργούμε εφηού γεωργίας, μειώνουμε το κόστος παραγωγής έως και 40%, βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, εμπλέκουμε την ερευνητική και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τι Νομίζω... Αυτό, πείτε μας, τι είναι αυτό το πρόγραμμα εφιούς γεωργία. Ε, καταρχήν πρόκειται για ένα έργο 33 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε πολύ περήφανοι στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτική. Είναι ένα έργο με το οποίο συνεργαστήκαμε με την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να δημιουργήσουμε ένα εθνικό δίκτυο το οποίο μαζεύει δεδομένα, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, από όλη την Ελλάδα. Βλέποντα το χάρτη τώρα, αυτή τη στιγμή, βλέπουμε μια κατανομή των σταθμών, των τηλεμετρικών σταθμών, οι οποίοι μαζεύουν δεδομένα από το έδαφο, μαζεύουν δεδομένα από την ατμόσφαιρα. Ε, αξιοποιούν τα δεδομένα από τον Κοπέρνικο που είναι η Ευρωπαϊκή Δορυφόρη και όλα αυτά καταλήγουν στο να δώσουν συμβουλές εξατομικευμένες στον αγρότη. Δηλαδή έχεις εσύ πορτοκάλια ναι. ναι παιδε, Σου λέει έρχεται παγωνιά. Ή τώρα πρέπει να ποτίσεις Μου λέει τι τώρα... να κάνω Σου λέει, Σου τα λέει πάντα. τι να κάνεις τα πάντα. Σου λέει τι να κάνεις δωρεάν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπα σε συνθήκε μέσα στο χωράφι δηλαδή, yeah. και σου λέει εκεί έχει αυτή την αρρώστια. Ή θα κάνει αυτό τώρα. Ή τώρα με τα νερά. Και ή... πού τα βλέπω αυτά τα Σου λέει καταρχήν. Σου στο λέει καταχήν... το μου, σου στο το τάμπλετ ή στο κινητό σου, σου έρχεται ένα μήνυμα που σου λέει πρέπει ψεκάσεις, τώρα πρέπει να ψεκάσει. Τώρα πρέπει να λυπάνει. Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα που τον τελευταίο καιρό είναι όλο και πιο συχνά και απειλούν τι καλλιέργειε. Ε, τώρα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσει φυτοφάρμακο. Καταλαβαίνετε ότι η μείωση του κόστου παραγωγή έχετε ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Γιατί πλέον χρησιμοποιούμε τόσα όσα πρέπει. Εάν δεν έχει λοιπόν συγκεκριμένη πληροφορία μέσα από το χωράφι, δεν μπορεί να περιορίσει τι εισρωέ. Και γι' αυτό το λόγο το κόστο παραγωγή αυτό. Αυτό μου κοστίζει. Εγώ είμαι αγρότη τη Λακωνία που λέει και έχω πορτοκάλια. Θέλω να μπω στο πρόγραμμά σα. Δεν τι... κοστίζεται τίποτα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η πρώτη. Οι, πρώτοι... οι αισθητέ που θα μπουν, έρχεστε εσεί και μου βάζετε. Έρχεται, έρχεται το ελληνικό δημόσιο και δημιουργεί 6.500 τηλεμετρικού σταθμού, σταθμού που μαζεύουν δεδομένα σε όλη την Ελλάδα, όπω σα έδειξα με το χάρτη που κατανέμεται. Αυτοί λοιπόν οι σταθμοί μαζεύουν τα δεδομένα αυτά, τα στέλνουν σε μία αποθήκη δεδομένων το τα, τα οποία. επειδή ηλεκτρονικά. Ναι, ναι, ναι. Και να σου πω κάτι, αυτό το μεγαλύτερο κέρδο αυτό είναι το νερό. Σε περιοχέ που δεν έχει πολύ νερό, κάνει πολύ μεγάλη εξοικονόμηση. Δεν, ε, είναι, δεν είναι μόνο το νερό, γιατί είναι και το νερό, καλά, είναι, και η, της είναι και η προστασία τη καλλιέργεια, είναι και η προστασία τη βιοπικιλότητα. Ναι, ναι. Γιατί καταλαβαίνετε τα λιπάσματα καταστρέφουν το είναι περιβάλλον. Είναι και ο ψεκασμό, γιατί ο κάθε αγροτή μπορεί να ψεκάζει όποτε θέλει. Ενώ το πρόγραμμά σα του λέει: Τώρα έχουμε πρόβλημα, ναι, προχώρα. Επίση δεν είναι όλα τα σημεία στα χωράφια τα ίδια. Έτσι. Δεν σημαίνει έτσι. ότι αν κάπου χρειάζεται να λυπάνει, χρειάζεται και πιο κάτω ότι πρέπει να λυπάνει. Είναι ένα πραγματικά. Πολύ καινοτόμο έργο, πιστέψτε με. Πότε Θε... ξεκινάει αυτό, κύριε Έχει ξεκινήσει, Έχει ξεκινήσει ήδη αυτή, αυτή ήδη... τη στιγμή. ήδη. Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτή τη στιγμή δημοσιεύουμε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πρόκειται για ένα διεθνή διαγωνισμό, ανοιχτό, την προκήρυξη. Εσύ στο 19 προ... θα γίνει. Είμαι βέβαιο ότι θα γίνει στο 19. Ε, θα σας... Όχι, κύριε, όχι, πιστεύω, δεν είναι... μην το συνδέετε μόνο με τι εκλογέ, γιατί αυτό το έργο ξεπερνάει και τι εκλογέ και θα σα πω γιατί. Γιατί μέσα σε τρει μήνε θα έχουμε ήδη τοποθετημένου του πρώτου χίλιου σταθμού. Υπάρχουν δηλαδή μελέτε εφαρμογή για το πώ θα πρέπει να κατανεμηθούν αυτοί οι σταθμοί, γιατί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που λέμε εμεί σε αυτή την κυβέρνηση, η δίκαιη ανάπτυξη. Δεν έχουμε σκοπό να μείνει κανένα απ' έξω. Θέλουμε όλοι να μπορέσουν να απολαύσουν αυτέ τι νέε τεχνολογίε. Αυτό είναι το έργο, ρε παιδί μου. Πώ ήταν η καταμέτρηση των χωραφιών που έγινε με το λάδι. Με του ελαιώνε, με όλα αυτά τα πράγματα δορυφορικά που κάναν τότε. Ναι, ναι. Α, είναι εθνικό έργο, έτσι δεν είναι. Και φαντάζομαι και η αντιπολίτευση θα το στηρίξει, νομίζω ότι Όλοι, είναι πέρα από, και πάνω από κόμματα. Και Κα... θα προσελκύσετε θα προσελκύσει και νέου αγρότε εκεί, που είναι πιο εξοικειωμένοι με το ηλεκτρικό συστήμα και Θα σα πω, δεν είναι μόνο νέοι αγρότε. Ο ίδιο ο επίτροπο ο Χόγκαν, που είναι ο επίτροπο αγροτική ανάπτυξη, στην πρόσφατη επίσκεψή του που είχε το Δεκέμβριο στην Ελλάδα, μίλησε με πολύ ενθαρρυντικά λόγια για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και ότι είναι ένα πραγματικά πολύ καινοτόμο έργο πιλωτικά είναι ορισμένοι αγρότε που το έχουν εφαρμόσει στο χωράφι τους Όχι με αυτό το εθνικό έργο για του αισθητήρε, αλλά υπάρχουν αγρότε που έτσι καλλιεργούν. Μπράβο. Δηλαδή έχουν κάνει τέτοια πράγματα προ, πολύ προχωρημένα. Θα σα πω τι γίνεται συνήθω. Και με αυτό είχαμε... να κλείσουμε, κύριε άλλη Ελάτε. Είχαμε συνηθίσει το ελληνικό δημόσιο να είναι ουραγό στι εξελίξει τεχνολογικέ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, όχι μόνο δεν είναι ουραγό, όχι μόνο φέρνει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο χωράφι. Στην πραγματικότητα, δίνει και ρυθμό στην αγορά Μάλιστα, για το πώ θα γίνουν τα ε, πράγματα. Κύριε Ράλη, πράγμα. πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα θα μα είπατε, κύριε Βιτόπουλο. ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο Open. Θα τα πούμε, Βασίλη μου, γιατί έχουμε μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για τα κόκκινα δάνεια. Εμεί, κυρίε και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.